καταμορφώνοντας τους τούρκους και γράφοντας ένδοξες στιγμές ηρωισμού και αυταπάτησης. Ο Παπαθήμιος πιάνει τα χμάτια του Σαρούπεν σατανική ενέδρα στο Αλή Πασά, στην Κατερίνη, και οδηγεί τη σιδηροδέσμο στα Γιάννη για να κομματιαστεί το σώμα του και τα μέλη του να περιφέρονται στην πόλη για να τρομοκρατηθούν οι κάτοικοι. Ο αρχιμαντρίτης από την Καστανιά, ο Διονύσιος Σουμπύρος, αρχιμαντρίτης, δάσκαλος και ιατροφιλόσοφος, παρέχει τις ιατρικές του υπηρεσίες σε αγωνιστές, κλέφτες και αρματολούς του. Γιατρεύει τις πληγές τους και βάζει φωτιές στις πληγές τους. Στη μεγάλη λοιπόν, η μυγός των σκλάβων, οι βροντές των καρδιοφυλιών θα φτάσουν στο συνέδριο του Βερολίνου, όπου επιτέλους θα αποφασιστεί το στάρτης της Ελλάδας, της Θεσσαλίας, Τουρκίας και Τουρκίας, όπου καθορίζει τη γραμμή των νέων στα τρικαλιά χωριά και κομπόλης, καθώς και στα ίδια τα τρίκαλα, ο ελληνικός στρατός επικαιρώνει την πολυπόλητη ελευθερία. Η πρώτη φάδα αγκαλιάζει, φιλιούται, λένε, ζήτω η ελευθερία. Ακούγεται η μυριό στο μικρό. Ζήτω ο ελληνικός στρατός. Πλήθος μεγάλο κινείται για να προϋπατήσει τον ελευθερωτή ελληνικό στρατό. Τα ζήτω αντικούν μέχρι τον ουρανό και τα φέσαι επιτυπίνονται σαν βροχή. Στον αέρα, τα κορίτσια ρένουν με ολούδια τους στρατιώτες. Οι ερώτησεις και μονάδες που τα παιδιά τους χάθηκαν στις μάχες αγκαλιάζουν και φρούν τα νέα παιδιά της Ελλάδος. Είναι μια μεγάλη χαρά, ένα πανηγύρι. Οι καπάνες προναγγέλνουν τον αριθμό του κλείου. Ζήτω τα ελεύθερα τρίκαλα. Ευχαριστώ τον Αγίο Πατέρα.